τρία ερωτήματα είχα εξ αρχής επιγραμματικά. Το πρώτο θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε να πληροφορήσετε το σώμα. Μετά την ανακοίνωση τη σημερινή, η χθεσινή, σημερινή μάλλον, ότι το Κυλκής δεν εντάσσεται και αυτή τη φορά στα σχολικά γεύματα, τα σχολεία του Κυλκής δηλαδή, τι προηγήθηκε, αν τις ενέργειες του Δήμου γίνανε, πέρα από την εισήγηση της προδομάτων κλπ. Αν έχετε μια τέτοια πληροφόρηση να την ξέρει το σώμα, γιατί η απόφαση η σημερινή είναι οριστική και τα σχολεία του Κυλκής δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σχολικό γεύματο. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Δημαρχή, είναι το εξής. Μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 14 του Σεπτέμβρη, θα ήθελα να πληροφορήσετε το σώμα τι προηγήθηκε ή τι θα προηγηθεί πριν από την έναρξη όσον αφορά τις ευθύνες του Δήμου για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, όσον αφορά την καθαριότητα ή άλλες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει ο Δήμος. Και το τρίτο είναι, αν κατάλαβα καλά, ενώ στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσαμε τις 30.000, εγκρίναμε τις 30.000, τελικά δεν θα έχουν οι 30.000, έτσι και την προμήθεια θα την κάνει το Υπουργείο. Σε περίπτωση, το ερώτημα μου είναι, σε περίπτωση που δεν έρθουν έγκαιρα, τι προβλέπει, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος προκειμένου τα σχολεία να μην μείνουν χωρίς προϋπάστασης. Φυσικά η απάντηση δεν είναι αυτή και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και της παρούσης, να μπορέσουμε να το δούμε τις επόμενες μέρες. Ωστόσο όμως πρέπει να το προβλέψουμε. Το τέταρτο ζήτημα που έχω να βάλω και είναι ορισμένα ερωτήματα και επιτρέψτε μου λίγο το χρόνο, είναι το εξής. Κύριε Δήμαρχε, κάνατε μια μετακίνηση υπαλλήλου νόμιμα μέσα στις δικαιοδοσίες σας από το τμήμα πολιτισμού προς άλλο το τμήμα του Δήμου και νομίζω ότι από αυτού δεν υπάρχει καμία κανασυλλάδη και καμία παρακίνηση όσον αφορά, όπως είπατε, και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Το ερώτημα που μου δημιουργήθηκε εμένα και δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή την ιστορία γιατί είναι από δύο εκτάσεις. Το ερώτημα που δημιουργήθηκε όμως και το προείπε ο κύριος Τσαντάκης είναι ότι εδώ και ένα χρόνο και δεν το συσχετίζω αυτόματα με τη μετακίνηση, ωστόσο είναι ένα ερωτηματικό που δημιουργήθηκε, είναι ότι εδώ και ένα χρόνο στις εκδηλώσεις με ευθύνη του Δήμου το προσωπικό του τμήματος πολιτισμού δεν υπήρχε πουθενά. Ως οργανωτικό προσωπικό των εκδηλώσεων σε όλες μα όλες τις εκδηλώσεις δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή ένα ερώτημα το οποίο έρχεται αυταπόδεικτα και τι συμβαίνει. Και επειδή είχαν και τα δημοσιεύματα μετά την κατακίνηση της κυρίας Τεσίδου, νομίζω ότι οφείλετε να πείτε ορισμένα πράγματα. Κάνατε μια δήλωση και εσείς και ο κύριος Κοσμίδης ότι ευχαριστήσατε την προσφορά της κυρίας Τεσίδου, ήταν άριστη η συνεργασία με το τμήμα και με την κυρία. Εγώ αυτό διάβασα στις εφημερίδες. Ότι... αυτό το υπόθηκε στις εφημερίδες. Αν δεν υπόθηκε, αν δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία αυτό το αν δεν συνέβη, δεν διαψεύστηκε, δεν υπάρχει τόπο. Όμως, αυτές οι απορίες μου διευρύνθηκαν και μεγάλωσαν και από ορισμένες διαπιστώσεις δικές μου προσωπικές αυτό το διάστημα. Και θα σας ενημερώσω τον αυτό και εγώ γιατί ήμουν παρόν. Και θα ήθελα ορισμένες απαντήσεις. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων και ιδίως του κινούμενου στο θερινό κινηματογράφο, δύο τρία συγκέντρα σας πω μόνο. Υπήρχε ταινία η οποία ήταν δεν προβλήθηκε τελικά, γιατί προβλήθηκε από ένα τρίτο. Που σημαίνει ότι αυτοί που ανέλαβαν τον έλεγχο των προβολών, έτσι κάνανε μια μισή δουλειά. Παρουσιάστηκε σε δύο ταινίες. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε ταινία η οποία
επικοινωνήθηκε ω Μάιστερ, το γνωστό Τζάνκο, στην πρώτη προβολή που ήταν κάτι άλλο, στη δεύτερη ήρθε η κανονική ταινία. Εδώ, και επειδή είμαι και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε μία δαπάνη για όλο το πρόγραμμα της, του θεατρικού κινηματογράφου και στη δαπάνη αυτή υπήρχε το δικαίωμα μίας ταινίας με το όνομα Τζάνκο. Το ερώτημά μου είναι, τελικά δικαιώματα είχε και η δεύτερη ταινία? Πληρώθηκαν και οι δύο ταινίες? Πώς πληρώθηκαν και τι παραστατικά είχαν? Και το λέω, γιατί την ευθύνη ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής την έχει το κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν είναι έτσι. Το τρίτο που διαπίστωσα ήταν το εξής, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις και ιδίως του κινηματογράφου, η ίσπραση των χρημάτων που κανονικά γίνεται από το προσωπικό του τμήματος, το οποίο παραδίδει στην οικονομική υπηρεσία πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής κτλ. Δεν ήταν το προσωπικό του τμήματος. Ήταν ή οι σύμβουλοι ή ο κύριος Κοσμίδης, τουλάχιστον αυτό που διαπίστωσα εγώ, αυτοπροσώπως, και θα ήθελα να ξέρω πώς εισπράττηκαν τα χρήματα, τι είχαν την ευθύνη, τι υπέγραψαν τα χαρτιά, τι τα παρέδωσαν στην οικονομική υπηρεσία, πώς τα παρέλαβε ο υπεύθυνο τη οικονομική υπηρεσία. Είναι ερωτήματα τα οποία νομίζω θα πούμε ότι θα τα είχε ο κάθε δημοτικό σύμβουλο και ιδίω αν συμμετέχει στην οικονομική επιτροπή. Και μετά τα δημοσιεύματα περί ενεργητική μετακίνηση κτλ. Και δεν υπάρχει, οφείλεται να ενημερώσει το σώμα επίσημα αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν συμβαίνει, είναι ένα καθό προηγούμενο και ένα καθό μήνυμα προς τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους του Δήμου. Θέλω να το κλείσω εδώ το θέμα, ωστόσο θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου κάνει. Και αν δεν μπορούν να δοθούν σήμερα όλες, έτσι, θα πρέπει να δοθούν στην οικονομική υπηρεσία αργότερα. Ευχαριστώ. Στην Οικονομική Επιτροπή, συγγνώμη.